στη φαλίδα Σόρνηθας, έλεαν σε εκείνα τα παλιά τα χρόνια, τα θρανά τα πουλία πεζίναν σε έναν γιόλ σουμά συμπόλη την Στιφαλία, στην Αρκαδία. Άναβα ασόλια θάλα έτρωγαν και κρέατα και το ανθρωπί πυλέ το κρέας όντες σε πόρναν και ατόπα έτρωαν. Τα ποδάρια του υψηλά και τα φτερά του σιδερένια και άμον τα σπαθία έκοφταν, όλια το εκούμπιζαν απάνα του. Ατόσον αγλίγορα επλεθύναν, πεγόμωσαν όλια τα εκεί στα μέρια. Όντες τα επέταναν, ατόσα πολλάν το έσαν, εσκέπαζαν και έκρυφταν τον ήλεν και ουρανόν εσκοτίνευεν και τα κροξίματά του εχπάραζαν τα ανθρώπς. Ατά τα πουλία έπρεπε να καταφανίζω σε εκείνον το μέρος. Πολλά εμεγκάστα και πουγαλεύτα, ως να διαδένω τα πατάκια και τα καλαμίδια για να έρχομαι στο κιόλ της Στιφαλίας. Α τώρα έπρεπε να εφτάω να πετούν τα πουλία για να επορώ και σαϊτέβατα. Σατό επαρεστάθη με η θεά η Αθηνά, παιδέ και με ένα ζευγάρ πουρουτσένια τσακλιτήρια, πεπίναν πολλά σαματάν. Έπερα και εντόκατα, ατόσον δυνατά, πεχπαράγαν τα πουλία και εξέβανα ασαφολέας και επέταναν στον ουρανόν. Α τότε έρχινεσα τα σαϊτέας και εντούνα και σκότωνα έναν έναν τα πουλία. Σα τελευταία επέμναν κάτω λίρα και τα επέταξαν και δέβαν σε έναν μικρό νησίν στον εύξηνον των πόντων, πέτων τη Θεού τη Άρη, στην Αρετιάδαν. Πολλά σα σκοτωμένα τα πουλία επίκα τα κουρπάν στην θεάν την Αθηνάν για το γιαρθήν παιδέκεν με. Ο Αυγίας, ο Υιός τη Ήλωνος και βασιλείας συνήλυδαν, εδιαφέντευεν όλεν τα πάντο μέρος στη Πελοπόννησος. Α, τόσα πολλά βούδια και χτίνια ίσιεν που τα κόπρια του νεγόμωσαν και καπάτεψαν τα μαντρία και όλια τε και στα μέρια. Όλεν ο τόπον εσχύλαζεν και τα κεπία και τα χωράφια χαλάουσαν. Ο Ευρυσθέας επίταξεν με να παστρεύω με τα σέρα μου σε έναν ημέραν όλια τα τα κουμούλια ασακόπρια. Εδέβασον αυγίαν και είπα τον πως επορώ και παστρεύω ατέν όλεν τη μουρταροσύνιαν άμα εδίνει με το δέκατο να σακοπάδια τα χτίνια το ίσιαν. Άμα κι είπα τον πως ατό τη δουλείαν έπρεπε να φτάγατο με τα σέρα μου απέσαιναν ημέραν όπως επίταξεν ο Ευρυσθέας. Ο Αυγίας εθάρεσεν και θα έπορο να εφτάω τη δουλείαν και δέχτε να το πεψαλάφεσά τον. Με τη δύναμη παιδέ και με οδείας επόρεσα και έσκωσα τα τρανά, τα κάσια και τα λιθάρια, πεκράναν τα νερά και έκλωσα τα ρέματα ασαδίω τα ποτάμια, τη Αλφιού και του Ποινιού και με τα νερά του έρθαν και επαστρέφθαν όλια τα μαντρία ασακόπρε σε έναν ημέραν. Κάποιοι καλοθελητάδες είπαν στον Αυγίαν πως ατό τη δουλείαν έπρεπε να εφτάγατο με τα χέρια, γιατί έτσι επίταξεν ο Ευρυσθέας και κεδέκεν με τα χτίνια πεσυμφώνησεν. Ακόμαν και ο Ευρυσθέας και αναγνώρισεν ατό την Ανδρίαν, γιατί είπεν τη δουλείαν επήκανε τα ποτάμια και όχι εγώ. Ατό το που σλούκτε πήκε με ο Αυγίας καμίαν γενές παλάτο. Όλιγα χρόνια απίστερα ετοπλάεψα τη Φίλτσιν και πολέμεσα και σκότωσα τον Αυγίαν. Ο Ευρυσθέας έσπανε να σοκακόνατ, πέλεπε να εφτάω ίνδια να πίταζεν και νούνιζε να βρει κι άλλο βαρέα δουλείας να δίνε. Έξεν πως συγκρίτην έτον έναν θρανόν και άγριον γαρκόν, πεζάντινεν και πίνεν πολλά ζεμίες στον τόπον. Επίταξεν να πιάνω και φέρω με την ψήνα αυτό το γαρκόν. Ατό ήταν και το θέλημα ντύρας, πε παρακολούθενεν ντεπίνα και διάλεγε να πέσα σαχούλ τη Ευρυσθέα τα παραπλάσματα που έπρεπε να ξεπαστρεύω. Ατό το γαρκόν έτον τη βασιλέα τη Μίνωα. Έναν ημέραν ο Μίνωας κύσει ενδουλίαν και κάθοτον στο θαλασσάκ έλεπε τη θάλασσα και νούνιζε πως ίνδιαν έρθε έμπρια ασο μέρος τη θάλασσας θα επίνε να το κουρπάν στο θεόν των Ποσειδώναν, πέτον ο βασιλέας στη θάλασσας.
Εκείνο την ώραν εταράγαν τα νερά και από πέσα του εξέβαινε έναν τρανόν και έμορφον γαρκόν άσπρον άμοντοσιόν. Είδεν την εμορφάδα να το μήνας και ούευσε να εφτάει το κουρπάν στον Ποσειδώναν. Και σε κοινού την θέση επίκεν κουρπάν έναν άλλο. Άμα αταν δε πήκεν είδενα τα ο Ποσειδώνας και έγρεψε και ζάντινεν τον γαρκόν, πέτρεξαν και κρύφταν απέσορμάν. Άπα τότε κι αν ατό το γαρκόν εχπάραζεν τα θρόψ και ρήμαζεν και χάλανεν όλεν τον τόπον. Μετά τότε γαρκόν έτον πεσευδαλεύτεν η πατσιφάη, η γαρίτη μήνωα και επίκεν το μηνόταυρον. Σα την ούτη ζαντού τη ζαρκονή τη ράσιαν έβαλεν ο Δίας την πατσίν τη κάθμου την Ευρώπην και φορθώθεν και έγκαινάτεν συγκρίτην και πεκεί εδέκαινα το πεσχές σωμήνων ο Ποσειδώνας. Συφτέν έπρεπε να πιάνω και ημερώνατο για να επορώ και φέρατο στον Ευρυσθέν. Έρθα συγκρίτην επέρα την άδεια να σωμήνων και με το κοπάλ σωσέρ και ένα μπασίν σκηνήν εχπάστα να ρεύω και να πιάνω το άγριον των γαρκών. Έναν ημέρα μπεντάμω σάτω ερούξα να πάνε να κρούμε με τα τρανάτα κέρατα πίσεν. Ας σου υπάλεψα κάμποσα ώρας, έσυρα το σκηνήν, παιδελάιν σα κέρατα και σα ποδέρα τη γαρκονή. Άλλο και πόρεσε να στεκθήκια και έρθεν και ρούξεν στο χώμα. Αμάν εντόκατο με το κοπάλ στο κεφάλ και ατό εζαλίεν κι άλλο και λατάριζεν. Επεκεί επέρα και έδεσα όλια τα ποδάρια και έσυρα και έγκατο σουμά στη θάλασσαν. Όντες από λιγοθυμέθεν το γαρκόν εξέβασε ράσιαματ και ατό εκολύμπησεν και έρθαμε στην αργολίδαν, συντήρηθαν και επέρα και έδειξα το στον Ευρυσθέαν. Ο Ευρυσθέας εθέλεσε να εφτάει το γαρκόν κουρπάν συνήραν, αμα τέτοι δεν και θέλε να πεμέν. Αέτσπα εφέγεν ελεύθερον το γαρκόν και ατό ασου ελάστεν κάμποσα χρόνια συμπελοπόννησον, επέρασε να σωνισμόν συγκόρυθον και δεν εσωμαραθών αγκιάν, όδεν ερχήνεσαν ξανταζεμίας και να χπαράς τον κόσμο, ώσπου τα έρθεν ο Θησέας και σκότωσε να το και γουρτάρεψεν τα θρόψ και των τόπων. Ο Διομήδης, ο γιος του Θεού Άρη και βασιλέας απάν Σιβίστονες στην Θράκην, είσαι τέσσερα άγρια άλογα. Άτα είχανε χάλκαινα αγναφία, έτρωαν ανθρωποί κρέατα και ασαρωθόνια του έβγαιναν φωτίας. Απατά λένε το εν και τάλογον τη Μεγαλέξανδρου Βουκεφάλας. Ήμπιον ξένων έλεπεν να διαβέν ασαμέρετουν επίανεν ο Διομήδης και σύρνενα τον σάλογαν ατρώνατον. Για να επορεί και κρατεί απέσω μαντρίν τάγρια τάλογα το ίσιεν, έδεσε να τα με χοντρά σιδερένια ζεντσίρια και σέγγεν για θρόψ να ωραίζνε μέραν και νύχταν. Ατά τα άγρια τ' άλογα τη Διομήδη εψαλάφεσεν ο Ευρυσθέας απ' εμέν να πιάνω και φέρατα σα ποδάρετ. Επέρα κερμάτωσα έναν καράβ και λάλεσα πολλούς ασυφίλτς το είχα να βοηθούνε με. Όντες έρθεν το καράβ συχώραν τη Διομήδη εκατήβα και κίνεσα για τα μαντρία μετάλογα. Ας σου εσκότωσα τα θρόψ, πεφύλατναν, επέρα τ' άλογα και εκλώστα σου περιγέλο όθεν έτον και το καράβ. Εκεί εφέκα τον άβδηρον να φυλά τα ζά και εγώ εντάμαν με τα άλλα τα παλικάρια δεύαμε να κρούμε τον Διομήδη. Πέμαθεν πως επέρα με τ' άλογα και έρθε να κρούει μας. Είδα οι βίστονες έσαν κι άλλο πολύ και θα ενίκαναν και έσκαψα έναν τρανόν αυλάκ και έφερα το νερό τη θάλασσας και νεροπατέθαν όλα τα και στα μέρα. Απέσα το το κιόλ και σαν νερά τη θάλασσας εφουρχήραν οι εμψοί οι ανθρώπτοι Διομήδη και οι άλλοι εφέκαν και έφυαν να μη φουρχίουνταν κι ατίν. Επίασα τον Διομήδη και έσυρα τον σάλογα να τρώνατον και τότε είδα πως τα άλογα κατέφαγαν και τον άχαρον των άβδηρων. Έκλαψα και ενταφίασα τον φίλον και για να τιμώ τη φιλίαν ήμουν, στο μέρος εκείνο έχτισα πολιτείαν παιδέκα το όνομά τα άβδηρα.
όθενε γενέθενε ο τρανών ο φιλόσοφων ο Δημόκριτος. Εν κατάλογα στον Ευριστέαν και ατός εφέκαινε τα ελεύθερα. Ατάπα ας του εκλώσταν σόλιατε και στα μέρια έφτασαν στον Όλυμπον όθεν επίασαν και τα αρθαγάντζανα τα άγρια τα αν λέγνε πως εχάρτσατα συνήραν και ατέ δέχτεν το χάρισμαν ασεμέν. Πολλοί λένε αν δε σε πίασα τον Διομήδην και δέκα να τρώνε τον τάλογα, ατά σου έφαγαν τον Διομήδην, ημέρεψαν και έτσι επόρεσα χέν κατά Σαμικίνας. Κάθα εις λέει το μακρύν και το κοντόνατ. Εσείς να δείτε ότι σατά εγώ το λέω σας. Σοκλώσιμον εδέβανας αφέρας τη Θεσσαλίας όθεν βασιλέας ήταν ο φίλος ήμ ο Άδμητον. Ο άχαρον Άδμητον είσαι τρανόν πέθνος γιατί ενταφίαζεν τη γαρίνα την άλκιστην την έμορφον τη θαγατέραν την πελία. Ας λέω σας πως είναι η ιστορία. Όντες εγινέξεν ο Άδμητον με την άλκιστην ενέσπαλε να εφτά η κουρπάν στην θεάν την Άρτεμιν. Η τιμωρία έτον να αποθά νέος, άμα επώνησε κοινού το μέρος να πάει και ένας άλλος, για νέος για γέρος. Η μάνα και ο Κίρτσατ και θέλεσαν και επίεν οι άλκης της και δέκεν την ψήνατς για τον άντρανατς που πολλά εγάπανεν.